Ara que vas a dar si la venís. Pinas ve, linchas ve, tambora muñe, empieza a las apinas. ¿Qué? ¿Qué que tal la mami? Yo la me sigue la dando de ver examen. ¿Qué muestra? Bueno, pasarías. Mi amada, bueno, pasarías, algo que puta. ¿Feliz? ¿Qué te haces un lado? Ara, muslimà, que la nena era de muslimà, per la luz allí, i a muslimà, Biz mübadeleyi daha kabul etmeden evvel, aşağı yukarı 6 ay evvel köyümüze Türkiye'den bazı Yunanlar geldi. Evlerimizi onlarla paylaştık. Arazilerin bir kısmını onlara verdik, geçinsinler diye. Aşağı yukarı bir seneye yakın onlarla beraber çalıştık. Y mis hijos también bladían que acá que pidió también y te turco se fue a animación en los pit. Tus pit ya tenía el trano en la montaña. Pero él ya no tomó esa puta mía. Ni se te roco de niña. Y turco más que a veces en la misma. Και αμέσως εμείς. Εγώ ανοίγω σε έναν κάμαρι και σέβαμε και αμέσως και εκεί. Τουρκόν πάνε, κέσαν. Τουρκόν πάνε με τη μάση σαν. Ως να έγινε πάνε με τη μάση σαν. Δεν το στέλανε τους πρόσφυγες. Με έλεγε, συγγνώμη για τη φράση που θα πω για την κουβέντα, τους φωνάζανε γυμνοκόλλες προσφυγάρες. Αφού όταν ήμασταν παιδάκια και παίζαμε και μας φωνάζανε, εμείς γυρίζαμε μέσα στον δρόμο και δεν ακούγαμε να πηγαίνουμε και έλεγε η γιαγιά, έλα εδώ, αχ, τουρκάλα είσαι και δεν ακούς. Δηλαδή η βρισιά τους ήταν τουρκάλα είσαι και δεν ακούς. Και άμα ακούσω αυτή τη λέξη, μέχρι τώρα που είμαι 60 χρονών, καταλαβαίνω ότι με πονάει, γιατί μου θυμίζει τα χρόνια εκείνα. Τα λέγανε αυτά, προσφυγάρες μας λέγανε. Να οι προσφυγάρες. Αυτά τα λέγανε. Τα λέγανε αυτά. Και στενοχωριόσασταν εσείς. Πώς δεν στενοχωριόμασταν. Πώς δεν στενοχωριόμασταν. Ήμασταν εκεί βασιλιάδες και εδώ γεννήκαμε σκουπίδια. Τώρα αν με ρωτήσεις και μου πεις από πού είσαι, δεν θα σου πω ότι είμαι από τη Μυτιλίνη. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι από τη Μυτιλίνη. Θα σου πω ότι είμαι μικρασιάτισσα. Όχι μόνο εγώ. Το έχω μεταφέρει και στα παιδιά μου. Η μία η κόρη μου είναι 33 χρονών και άλλη είναι 26. Και προπαντός η μικρή τη ρωτάνε από πού είσαι και λέει από τη Μικρασία. Μου λέει από τον πατέρα σου και από τη μαμά σου. Και από τον πατέρα μου και από τη μαμά μου. Και όχι μόνο από τον πατέρα μου και από τη μαμά μου. Μιλάμε από γιαγιά σε γιαγιά. Δάσκαλε, άκου να σου πω. Αυτά που μας έκαναν αυτήν εδώ, περισσότερο το χωριό μας, Χιλιόδεντρο, Τσάκωνη, ήταν χειρότερα από τους Τούρκους. Τι λες. Με κατάλαβες. Πού τολμούσε το κοριτσάκι να πάει να πάρει νερό το βραδάκι. Ένα βιοτρόπο είχαμε, δεν τήραμε εγώ μόνο. Οι άντρες με τα όπλα μας κυνήγουσαν να μας πιάσουν. Εγώ στο σχολείο πήγαινα. Ο Θανάσης του Γιαούσου. Τι πήγαινες τώρα. Σήραν τα όπλα στο μία, τούνα στο σπίτι. Πόσες γυναίκες εδώ μέσα τις ατίμησαν επειδή δεν το λένε. Ντράπηκαν.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις πρόσφυγες. Γνωρίζω και από την πλευρά της μητέρας μου και από την πλευρά του πατέρα μου. Ας πούμε, η πλευρά της μητέρας μου έφτασε στο νησί που λέμε κάτω στη Μεσίνη και οι ντόπιοι δεν τους άφηναν ούτε να πάρουν νερό από τις βρύσες. Βάζανε τα σκυλιά να τους κυνηγήσουν. Του πατέρα στην Πάτρα, όταν πήγαινε στο σχολείο, δύο φορές αναγκάστηκαν να τον διώξουν από το σχολείο λόγω κακής διαγωγής, διότι τον φωνάζανε τουρκόσπορο και συνεχώς του επιτίθονται. Αυτός ήταν λιγάκι ζώρικος και πιανότανε στα χέρια και δύο φορές τον διώξανε, ας πούμε, από τα σχολεία και πήγε σε κάποιο άλλο σχολείο για να μπορέσει να... Υπήρχε δηλαδή μια αντιμετώπιση έτσι άσχημη. Είχα δώσει μια υπόσχεση στη μάνα μου πριν πεθάνει ότι μια μέρα θα πήγαινε στη Μικρά Ασία για να βρω το αρχοντικό του, το οποίο με ενθουσιασμό πάντα όταν μιλούσαν γι' αυτό μου περιέγραφαν. Πάμε εκεί και τι να δούμε, το σπίτι ήταν ακριβώς όπως το είχαν αφήσει. Έχω το κλειδί του σπιτιού, το έχω ακόμα μαζί μου. Αλλά δεν το είχα πάρει μαζί μου. Πού να φανταστώ ότι μετά από τόσα χρόνια η κλειδαριά θα είναι η ίδια και ότι το κλειδί, αν το είχα μαζί μου, θα μπορούσε να μου ανοίξει την πόρτα να μπω μέσα. Έρχεται η κυρία Φάτμα, μας ανοίγει, της εξηγά ο φίλος μου ο Μουσταφά ποιοι είμαστε και την παρακάλεσε να μας αφήσει να δούμε το σπίτι. Στην αρχή ήταν επιφυλακτική και λοιπά, αλλά όταν άρχισα να της μιλώ και εγώ τουρκικά, έσπασε ο πάγος, έκανε ένα τηλεφωνηματάκι στο σύζυγο της, πήρε την άδεια του και μας άφησε και μπήκαμε μέσα. 3,5-4 ώρες μείναμε εκεί. Φόρτιση τεράστια. Και ήρθα στη μνήμη μου όλα εκείνα τα οποία άκουγα από τη μητέρα μου, από τη γιαγιά μου κλπ. Φεύγοντας, η κυρία αυτή κατέβηκε να μας κατεβοδώσει στην πόρτα και λέει στο φίλο μου Μουστοφά, λέει, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και ειδικώς τον κύριο και δείχνει εμένα. Και λέει, μα είναι και τούτη σαν εμάς, ε. Περίμενε ίσως να δει όταν άκουσε Ελληνοκύπριο κάποιο με τα νύχια έτσι και τα δόντια έξω. Γιατί αυτή είναι η εικόνα ίσως που τους παρουσιάζουν πως είμαστε. Και δεν θα το κρύψω ότι και εμείς πολλές φορές έτσι τους παρουσιάζουμε και εκείνους. Αλλά η επόμενη της κίνηση απέδειξε ότι και εκείνη είναι σαν εμάς. Έτρεξε στην αυλή, είχε ένα θάμνο εκεί, έκοψε ένα κλονί από το θάμνο που είχε μάλιστα ένα ανθάκι πάνω και έρχεται η μου λέει αυτό να το πας στη μάνα σου όταν πας πίσω. Και της λέει, η μάνα μου πέθανε πριν 4 χρόνια. Μου λέει να το βάλεις στον τάφο της από μένα.